Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε την ένταξή της επιτυχώς στα υποέργα ασύρματης νησίδας του ΣΥΖΕΦΞΙΣ 2. Αυτά αφορούν πρώτον την παροχή τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας υπό τη μορφή εταιρικού VPN και συνδέσεων δεδομένων σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και δεύτερον τη δυνατότητα αποστολής σύντομων μηνυμάτων από το φορέα δημοσίου. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί μια ενδοδικτυακή επικοινωνία εντός του ΣΥΖΕΦΞΙΣ 2 εντελώς δωρεάν, δίνοντας έτσι στα κρατικά ταμεία και στα ταμεία της περιφέρειας μια σημαντική εξοικονόμηση σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του δημοσίου. Η περιφέρειά μας, ανταποκρινόμενη στο έργο του ΣΥΖΕΦΞΙΣ 2, το οποίο είναι ένα δίκτυο επικοινωνιών και υλοποιείται και εφαρμόζεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ολοκλήρωσε το υποέργο 2 της σύζευξης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε προμηθευτεί ένα μεγάλο αριθμό κινητών, τα οποία έχουν μοιραστεί σε αντίστοιχα στελέχη της περιφέρειάς μας, τα οποία κατέχουν θέσεις ευθύνης, και μέσα από αυτή την δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία, τη δυνατότητα αλλά και τις ανταλλαγές SMS αλλά και τη χρήση των λοιπόν ηλεκτρονικών εφαρμογών, να έχουμε τη δυνατότητα δωρεάν αφενός μεν όλα τα στελέχη μέσω του ΣΥΖΕΦΞΙΣ 2 να συνομιλούν εντελώς δωρεάν, αλλά να χρησιμοποιούν μέσω του πακέτου που έχει δοθεί μέσω της Γενικής Γραμματείας πάλι δωρεάν και με στελέχη και με πολίτες αλλά και με τις επιχειρήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται ένα αρκετά σεβαστό ποσό από την περιφέρεια για τις χρήσεις των τηλεφώνων, των κινητών, που μέχρι τώρα ήταν αναγκασμένα είτε τα στελέχη να κάνουν μέσω προγραμμάτων, ειδικών προγραμμάτων, αλλά και πολλά οι πολλοί υπάλληλοι της περιφέρειας να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους κινητά για να διεκπεραιώνουν δημόσιες υποθέσεις. Έτσι φεύγουμε από όλα αυτά και αποκτώντας αυτή την ελεύθερη πρόσβαση μπορούν πολύ πιο άνετα και χωρίς κανένα κόστος να εξυπηρετούνται μεταξύ τους και να λύουν διάφορες υποθέσεις, είτε καθαρά υπηρεσιακές, είτε των πολιτών και των επιχειρήσεων των οποίων εξυπηρετούν. Αυτά όσον αφορά και κάποιες περιφερειακές ενότητες ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα και εκεί επίσης θα διατηθούν τα κινητά τηλέφωνα, ώστε μέχρι το επίπεδο των τμήματαρχών να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δωρεάν πρόσβαση και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ μας, αλλά και στις επαφές μας μέσω από ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Θα δώσει μια νέα όθηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και θα λύσει προβλήματα που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαμε να λύσουμε, καθώς το κόστος της οποιαδήποτε δωρεάν τηλεφωνικής παροχής ήταν ιδιαίτερο μεγάλο. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα στελέχη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειάς μας, που με εργώδεις προσπάθειες κατόρθωσαν ανάμεσα στους πρώτες περιφέρειες σε όλη τη χώρα να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.